Καλό μεσημέρι, ευτυχία. Καλό μεσημέρι, κύριε Σπιγκύρη. Είχαμε πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις του αρχηγού αστυνομίας για το πολύ σοβαρό θέμα με την σχεδιαζόμενη απόπειρα κατά του Γενικού Αγγελά της Δημοκρατίας. Απλά να σου πω ευτυχία με τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε τις δηλώσεις του αρχηγός. Είπε ότι η αστυνομία πρόλαβε δολοφονία του Γενικού Εισαγγελέα με λόγο την ώρα που θα μετέβαινε από το σπίτι του στο γραφείο ή από το γραφείο στο σπίτι. Είχε πληροφορήσει η αστυνομία τις τελευταίες μέρες για τη σχεδιαζόμενη αυτή δολοφονία, αλλά και σχεδιαζόμενη δολοφονία ακόμη ενός προσώπου. Έχει πει με πλάγιο τρόπο ότι αυτό το πρόσωπο είναι ο αναπληρωτής διευθυντής των φυλακών Γιώργος Τριφωνίδης. Ο εγκέφαλος ανέφερε βρισκόταν μέσα στο σωφρονιστικό ίδρυμα. Έγινε κάποια παρακολούθηση, αντιλαμβάνεσαι. Φαίνεται ότι τον βοηθούσαν και άλλοι εκτός. Στήθηκε επιχείρηση, παρακολουθήθηκαν πρόσωπα, κινητά τηλέφωνα. Και χθες έγινε η επιχείρηση στο συγκεκριμένο σημείο, όπου εντοπίστηκε και το πρόσωπο που θα παραλάμβανε το όπλο, αλλά και το ίδιο το όπλο, το οποίο θα πρέπει να σου πω ότι αντικαταστάθηκε. Είχε εντοπιστεί ο χώρος στον οποίο ήταν κρυμμένο και στις 12 του μήνα είχε αντικατασταθεί ο εκτοξευτής με άλλο παρόμοιο, χωρίς γόμωση, προκειμένου να μην υπάρχει κίνδυνος κατά την επιχείρηση. Εντοπίστηκε λοιπόν ευτυχία ο ύποπτος την ώρα που θα παράμβανε τον εκτοξευτή, συνελήφθη. Αμέσως εκτελέστηκαν τα εντάλματα έρευνας και σύλληψης άλλων δύο προσώπων, έρευνα στα υποστατικά τους και στα οχήματα τους, τα οποία είχαν εκ των προτέρων εξασφαλιστεί από τους ανακριτές. Έγιναν λοιπόν έρευνες σε όλη την Κύπρο, σε όλες τις επαρχίες, στα οχήματα, στα σπίτια, στα υποστατικά τους. Δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε άλλο πλην ενός ακόμη εκρηκτικού μηχανισμού. Που δεν είναι και λίγα, Αλέξη, εδώ που τα λέμε. Ήταν μια πραγματικά συντονισμένη προσπάθεια για να πλήξουν άτομα που εκπροσωπούν θεσμούς της δημοκρατίας, όπως ακούσαμε και από τους εκπροσώπους των κομμάτων. Σε ευχαριστώ.